γεμίσε το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μπάντες και χοροδίες από πολλές χώρες του κόσμου παρελάβουν στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Πεανίζουν θριαμβευτικά αλλά και εθνικά εμβατήρια, ξεσηκώντας έτσι τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Έχουμε έρθει από την Ελευσίνα για το Φεστιβάλ Χοροδιών. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Ελευσίνος. Είναι ένα μήνυμα και από την πόλη μας, σαν πολιτική πρωτεύουσα του 2021. Έχω έρθει μόνο για σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Η παρέλαση ξεκίνησε από την πλατεία Αριστοτέλους και κατέληξε στο Λευκό Πύργο. Είμαστε σήμερα εδώ με τη φιλαρμονική μας μπάντα. Ανοίγουμε την εκδήλωση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ σήμερα. Η παρέλαση φιλαρμονικών αποτελεί προπομπό του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χοροδιών και Ορχιστρών, το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς δίνει φωνή σε δεκάδες χοροδίες και ορχήστρες, αλλά και σε εκατοντάδες ερασιτέχνες μουσικούς από όλο τον κόσμο και γίνεται αφορμή για συνάντηση καλλιτεχνών και πολιτισμών. Η πόλη αγαπάει τη μουσική. Στην πόλη αυτή έχει γεννηθεί πολλή μουσική και χαίρομαι πολύ που φιλοξενούμε αυτό το διήμερο τις παιδικές μπάντες. Η πόλη μας άλλωστε έχει μια παράδοση και χαίρομαι που βλέπουμε στην παραλιακή λεωφόρο νέα παιδιά αλλά και λιγότερο νέους να απολαμβάνουν αυτόν τον υπέροχο ήχο. Είναι μεγάλο γεγονός όπου έρχονται από την Κίνα, από την Αίγυπτο, από την Ουκρανία. Φέτος είναι Ιταλία, Βουλγαρία, Πολωνία και Κύπρος φυσικά. Κάθε χρονιά έχουμε τμήματα της Κύπρου. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.